Είμαι ο Θόδωρος Γιαναράς, ιδιοκτήτης της εταιρείας Ήλις, παραδοσιακά ζυμαρικά, με έδρα το Θολό Ζαχάρο στο νομό Ηλίας. Ήρθαμε σήμερα στην έκθεσή σας, εδώ στην Καλαμάτα, για τον εναλλακτικό ταρισμό, να προμοτάρουμε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο βέβαια έχει ηλικία ενός έτους και απευθύνεται σε αθλητές. Είναι ένα προϊόν με υψηλή πρωτεΐνη. Απευθύνεται στους αθλητές που κινούνται, όχι στους αυτούς που κάνουν bodybuilding και τέτοια. Αυτοί χρειάζονται πιο πολύ πρωτεΐνη. Έχει 25% περίπου. Και είναι ένα προϊόν που το έχει λανσάρει μόνο η δική σας η εταιρεία και απευθύνεται και σε άτομα που προσέχουν τη διατροφή τους. Ακριβώς. Μπορεί να το φάει οποιοδήποτε. Έχει αλεύρι από αρακά, σε μυγδάλι, πρωτεΐνη γάλακτος, άκυρο, ωρό γάλακτος, ασπράδι αυγού και λίγο αυγό. Εδώ τι μας έχετε ετοιμάσει σήμερα? Εδώ σήμερα ετοιμάσαμε αυτό το προϊόν με μια σάλτσα που έκαναν εδώ οι μάγειρες από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος, στο παράρτημα Μεσσηνίας. Και τη σερβίρουμε δωρεάν για τον κόσμο που είναι εδώ στην έκθεση και κυρίως για τους αθλητές για να δουν το προϊόν. Η εταιρεία σκέφτεται να βγάλει κάποιο άλλο έτσι πρωτοποριακό προϊόν? Η εταιρεία ήδη έχει βγάλει κάποιο πρωτοποριακό προϊόν, το οποίο είναι και αυτό σε δοκιμαστική φάση. Είναι ζυμαρικό με φύκια βρόσιμα, θαλασσινά φύκια, τα οποία, εντάξει, είναι μια ειδική διατροφή, είναι πολύ πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και ασβέστιο. Πώς το σκεφτήκατε να βάλετε με τα φύκια? Εντάξει, μου ήρθε στο μυαλό μια ιδέα και την έκανα. Εγώ δοκιμάζω τα πάντα. Αυτό είναι, έχει και χρώμα σκούρο? Αυτό έχει χρώμα σκούρο, μυρίζει θάλασσα. Καμία σχέση, δηλαδή υπάρχει το μελάνι σου πιάστο, το οποίο το βγάζουμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Πιστεύω ότι το ζυμαρικό με τα φύκια είναι 10 φορές καλύτερο. Αποκλειστικά για θαλασσινά ή όχι απαραίτητα? Πηγαίνει με θαλασσινά, δεν πάει με κάτι άλλο. Αλλά εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό τόσο το πώς θα το συνδυάσει κάποιος. Δεν τα ξέρουμε αυτά, δεν είμαστε μάγειρες. Έτσι, αυτά είναι δουλειά της Λέσχης. Απλώς εμείς θέλουμε να το προωθήσουμε για τη διατροφή. Και αυτό για αυτά είναι που υψηλής πρωτεϊνικής? Αυτό δεν έχει τόσο πολύ πρωτεΐνη, όσο σας είπα έχει κάλιο, ασβέστιο και μαγνήσιο πολύ. Ζυμαρικά superfoods. Superfood ακριβώς. Είμαστε μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος. Προσωπικά είμαι ο Παναγιώτης Κουμουτσάκης, ο κύριος Μιχάλης Σουρίλας, κυρία Πλεύρη Ιωάννα. Και τι ωραία μας ετοιμάσατε σήμερα? Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει ζυμαρικό, παραδοσιακό ζυμαρικό Ήλις, εδώ, με μια κόκκινη σάλτσα ντομάτα με βασιλικό. Είναι πρωτεϊνούχα. Είναι τα ενισχυμένα ζυμαρικά, τα πρωτεϊνούχα. Έχουμε ετοιμάσει δύο σαλάτες, μία σαλάτα ταμπουλέ με κουσκούς, επίσης της εταιρείας Ήλις, μία σαλάτα λάχανο, καρότο, ανάμεικτη πράσινη, κρουτών, σίκα και σουσάμι και μία βινεγκρέτ με τοπικό λάδι, φυσικά από την Καλαμάτα. Και για επιδόρπιο σας έχουμε ετοιμάσει ένα γιαούρτι με μαρμελάδα σίκο. Πολύ μεσσηνιακό άρωμα εδώ στα φαγητά. Τιμούμε τη Μεσσηνία, είμαστε στη Μεσσηνία, τιμούμε τη Μεσσηνία. Χτες είχαμε ετοιμάσει ένα ενεργειακό πρωινό, το οποίο αποτελούταν από μπάρες σίκου της εταιρείας Κούνος. Είχαμε λαλάκια, μεσσηνιακά, καθαρό μεσσηνιακό προϊόν. Μία φωλιά λαχανικών, η οποία αποτελείται από καρότο, αγκούρι, πιπεριά, κουνουπίδι και μία ενεργειακή σάλτσα τύπου κοκτέιλ. Και σίκα αποξηραμένα της Μεσσηνίας, τοπικό προϊόν. Να πούμε ότι ο κόσμος τίμησε την έκθεση και τα ωραία σας εδώ φαγητά και έγιναν ανάρπαστα. Ναι, και ευχαριστούμε πολύ. Προσπαθούμε το καλύτερο για όλο τον κόσμο της Μεσσηνίας και την έκθεση που μας κάλεσε και παρουσιάσαμε κάποια τοπικά προϊόντα και δέσματα.